Να μεταφερθούμε, κυρίες και κύριοι, στο χώρο της εστίασης, όπου θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Καφετεριών Κοζάνης, τον κύριο Γιάννη Μπασίνα. Κύριε Μπασίνα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Γραφιώτη, σε εσάς. Ακούτε? Ναι, σας ακούω πολύ καθαρά. Ναι. Καλησπέρα σε εσάς, θεατές σας, και να σας ευχηθώ χρόνια πολλά, καλή χρονιά και να περάσουμε όσο πιο γρήγορα τα προβλήματα που έχει ο COVID. Μακάρι να είναι τα χρόνια πολλά για την εστίαση, κύριε Πρόεδρε. Ακόμα μια φορά μας δίνετε το βήμα για να πούμε πραγματικά σε πόσο δύσκολη κατάσταση είναι η εστίαση γενικότερα ο επιχειρηματικός κόσμος. Μάλιστα. Για πείτε μας, κύριε Πρόεδρε, τόσο καιρό που έχετε είστε σε lockdown, τι προβλήματα πλέον αντιμετωπίζετε? Είναι το πρόβλημα ακόμα και της κατάρρευσης της εστίασης, γενικότερα της κατάρρευσης της εστίασης. Για πείτε μας. Ναι, πραγματικά. Ότι οι αποταμιεύσεις, παύλα λίπος που είχαμε όλες οι επιχειρήσεις έχουν τελειώσει μετά από ένα σχεδόν 6 μήνες κλειστές επιχειρήσεις και 4 μήνες υπολειτουργίας. Εμείς αυτό που θέλουμε από την κυβέρνηση είναι να πούμε ότι με την ίδια ευκολία που κλείνουν τις επιχειρήσεις μας, με τον ίδιο τρόπο θα έπρεπε να μας αποσημειώνουν κιόλας. Στην Κοζάνη, όπως ξέρετε κι εσείς, οι επιχειρήσεις είναι κλειστές από τις 16 Οκτωβρίου. Περίπου 16 μέρες περισσότερο από όλη την υπόλοιπη χώρα. Σε όλο το διάστημα δεν έχουμε καμιά οικονομική ενίσχυση περαιτέρω. Υπάρχουν συνάδελφοι που δεν έχουν πάρει ακόμα και την επιστρεπτέα προκαταβολή νούμερο 4. Μάλιστα. Τώρα, η δικιά μας πρόταση και παλιότερα και τώρα είναι ότι έπρεπε να μας δώσουν 75% των εξόδων μας της περσινής χρονιάς και ας μας αφήσουν εμάς να πληρώσουμε τα έξοδά μας, τα νοικιά μας, το προσωπικό, το ΙΚΑ, τη ΔΕΗ και το κυριότερο, κύριε Γραφιώτη, ας μας αφήσουν να ζήσουμε. Δεν μπορούμε να ζήσουμε πλέον κι εμείς. Κάθε μέρα περνάει λοιπόν. Το μόνο που γίνεται είναι να αυξάνονται οι υποχρεώσεις μας και τα χρέη μας. Κύριε Γραφέτη. Γιατί βγαίνουν και λένε κάποιοι, κύριε Μπασίνα, κύριε Πρόεδρε, βγαίνουν και λένε ότι παίρνουν λεφτά, μην τους λυπάστε. Πείτε μας, υπάρχει εστιατόρας ή άνθρωπος της καφετέρειας ή άνθρωπος της εστίασης στην Κοζάνη που να πήρε χρήματα από το κράτος? Πήρε 1.300 ευρώ Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο, 1.340, και μετά πήραν αρκετοί επιχειρηματίες στην επιστρεπτέα προκαταβολή, η οποία είναι δάνειο. Αυτά τα χρήματα πρέπει να τα επιστρέψουμε. Όταν έρθει η ώρα να πληρώσουμε, λοιπόν, αυτά τα χρήματα θα επιστραφούν. Και υποχρεώσεις τρέχουν. Οπότε, ένα δάνειο δεν δίνουμε σε κάποιον δάνειο. Δίνουμε επιδοτήση, επιχορήγηση, επιδότηση να μπορεί να επιβιώσει. Έτσι ακριβώς. Μετά, λοιπόν, από την κυβέρνηση να δίνει ένα κεφάλαιο κίνηση να μπορέσουμε να ρίξουμε επιχειρήσεις μας. Αυτή τη στιγμή, ο κλάδος εστίασης, κύριε Ραφαίτη, βρίσκεται σε μια βεβαιότητα. Πότε θα ανοίξει? Με ποιες προϋποθέσεις θα ανοίξει? Με πόσα χρέη θα έχουμε στις πλάτες μας για να ανοίξουμε? Μια έρευνα που έκανε το ΕΒΕ στην περιοχή της Κοζάνης, μαζί με εμάς βέβαια, υπάρχουν περίπου 1.300 επιχειρήσεις εστίασης στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, με 4.500 υπαλλήλους. Μια έρευνα που έκανε το ΕΒΕ, είδαμε ότι 30% των επιχειρήσεων, με 40 περίπου, δεν θα ανοίξουν. Ό,τι συνεπάγεται αυτό και στους υπαλλήλους μας και στις θέσεις εργασίας. Πόσο μάλλον μια βεβαιωμένη περιοχή όπως είναι η Δυτική Μακεδονία και ειδικότερα η Κοζάνη, έτσι? Ακριβώς. Και φυσικά για αυτό το πράγμα δεν φταίτε εσείς. Φταίνε κάποιοι που αποφάσισαν να κλείσουν τις επιχειρήσεις. Ό,τι πούνε οι ειδικοί, και ποτέ δεν είπαμε ότι πρέπει να κλείσουμε ή πρέπει να ανοίξουμε. Εμείς είπαμε ότι πούνε οι ειδικοί. Αν πούνε οι ειδικοί πρέπει να κλείσουμε, θα κλείσουμε. Δεν το συζητάμε. Αν πούνε οι ειδικοί να ανοίξουμε, όπως μας είπαν να ανοίξουμε, ανοίξαμε. Ανοίξαμε τις προϋποθέσεις με τα κριτήρια που μας είχαν πει τότε να ανοίξουμε. Και συνεχίζουμε λοιπόν και πάλι λέμε ό,τι πούνε οι ειδικοί. Αν οι ειδικοί πούνε ότι πρέπει να είμαστε κλειστοί για ένα μήνα ακόμα, θα είμαστε για ένα μήνα ακόμα κλειστοί. Αλλά αυτό όμως συνεπάγεται και να μπορέσουμε να επιβιώσουμε όμως, έτσι. Όπως είπε και ο Πάνο, με τον ίδιο τρόπο που κλείνουμε, πρέπει με τον ίδιο τρόπο να μας πούν τι πρέπει να κάνουμε όμως, έτσι. Έτσι ακριβώς. Και να αναλάβουν και την ευθύνη που σας έκλεισαν κιόλας. Γιατί πήραν μια πολιτική απόφαση να σας κλείσουν τόσο νωρίς και φοβάμαι ότι το Μάρτιο θα ξανανοίξετε κανονικά, θα ξαναλειτουργήσετε κανονικά. Αλλά εγώ από τη στιγμή αυτή. Δεν ξέρω γιατί κανονικά. Ναι. Το καλοκαίρι. Το Μάρτιο, άμα ανοίξουμε πρώτο Θεό, πιστεύω ότι θα ανοίξουμε με τις ίδιες προϋποθέσεις που ανοίξαμε πέρυσι τον Ιούνιο-Ιούλιο. Θυμάστε. Με 30% του κόσμου, με 40% του κόσμου μέσα. Και ούτε το συνεπάγεται έτσι. 30% του κόσμου πάνε να πει ότι έχουμε 30% με 70% του τζίρου μας λιγότερο από ό,τι είχαμε πέρυσι. Και πρόκληση μάλλον. Έτσι είναι. Ναι, ακριβώς. Βάση λογική. Το καλοκαίρι και αν ανοίξουμε κανονικά. Κάνε. Οπότε η εστίαση τι ζητάει, κύριε Πρόεδρε? Σίγουρα θα ζητάτε
να μην έρχονται όλα αυτά τα χρέα από Δήμους, ΔΕΗ κτλ. Να υπάρξει μια αναστολή των πληρωμών σε αυτό και αν γίνεται διαγραφή των πληρωμών. Ναι, ζητήσαμε αυτό το πράγμα. Το ζητήσαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο που κάναμε πριν από μια εβδομάδα. Ζητήσαμε αυτό το πράγμα, να η διαγραφή των δημοτικών τελών και το πάγωμα των δημοτικών τελών να υπάρχει. Μετά ζητάμε την κυβέρνηση να πάμε αναστολή των υποχρεώσεων μας ή εφορίες το Μάιο, τον Ιούνιο, όταν ανοίξουμε το καλό. Από εκεί πέρα να μας επιδοτήσουν εργασία, γιατί χωρίς επιδότηση εργασίας δεν μπορούμε να επιβιώσουμε, να πληρώνουμε το προσωπικό μας. Και το κυριότερο, όπως είπα νωρίτερα, να μας δώσουν χρήματα να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε με κάποια μορφή κεφαλαίου κίνησης, να μπορέσουμε να ανοίξουμε. Γιατί όλες οι επιχειρήσεις έχουν χρέη πλέον. Έχουμε στην πλάτη μας χρέη που υπάρχουν. Αυτά τα χρέη πρέπει να τα πληρώσουμε. Σε τέτοια πρωτοβουλή κάποια στιγμή να τα πληρώσουμε. Ή τον Μάιο, είτε τον Ιούνιο, μετά από ένα χρόνο, μετά από δύο χρόνια να τα πληρώσουμε. Ναι, πώς ήταν. Και καλύπτοντας. Άμεσα. Έτσι. Και καλύπτοντας τις ανάγκες των προηγούμενων μηνών, γιατί δεν δουλεύατε και τους προηγούμενους μήνες, δεν έχετε για να κάνετε Χριστούγεννα τώρα, έτσι δεν είναι? Η αλήθεια είναι, κύριε Ρακώτη, ότι αυτή τη στιγμή πολλοί συναδελφοί μας δεν έχουν χρήματα να κάνουν, δεν είχαν χρήματα να κάνουν χριστουγεννιάτικο τραπέζι, ούτε να κάνουν το τραπέζι τη πρωτοχρονιάτικο τραπέζι. Που θα κάνουν όλοι, εμείς δεν θα κάνουμε. Υπάρχουν συνάδελφοι που πραγματικά, σα το έχω πολλές φορές, παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε ότι δεν έχουν πλέον να πληρώσουν το χρήμα, τη ΔΕΗ του σπιτιού του, όχι του μαγαζιού του. Το μαγαζί, το ρεύμα έχει κοπεί πλέον. Πάμε να παλεύουν οι άνθρωποι να μην τους κόψουν το ρεύμα του σπιτιού. Γιατί κόβονται και ρεύματα, ξέρετε. Ναι, βέβαια. Κανονικά δεν σταματάει η ΔΔΕ. Κανονικά κόβουν ρεύματα, δεν σταματάει η ΔΔΕ. Και φυσικά είναι για το σπίτι τους, για τις ανάγκες των παιδιών τους. Υπάρχει σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα. Πρέπει ένας άνθρωπος να μπορέσει να πληρώσει τις υποχρεώσεις του χωρίς εισοδήματα. Όταν εμείς ήμασταν 6 μήνες κλειστοί, όπως είπα και προπάνω, πώς λοιπόν να πληρώσουμε το τρέφι μας, πώς να πληρώσουμε τη ΔΕΗ μας, πώς να πληρώσουμε το νερό, τα πάγια έξοδά μας. Γιατί έχουμε δύο σπίτια, έχουμε δύο έξοδα. Ένα του σπιτιού μας που μένουμε και ένα της επιχείρησής μας. Χωρίς ούτε ένα ευρώ εισόδημα. Δεν μπορούμε. Δηλαδή, αυτά είναι τα πράγματα στο πρώτο έτος του οικονομικού πανεπιστημίου. Αν κάνει κάποιος, δεν μπορεί κάποιος να πληρώσει ένα έξοδα. Έτσι είναι. Άρα λοιπόν θέλει ειδικότερη μεταχείριση πλέον η εστίαση στην Κοζάνη, επειδή έχουμε και την διάζουσα κατάσταση του σκληρού lockdown εδώ και 3 μήνες. Ακόμα δεν είδαμε τίποτα, κύριε Γραφειώτη. Ακόμα δεν φτάσανε οι επιχειρήσεις, χρωστάμε και ακόμα δεν φτάσανε οι επιχειρήσεις να πληρώσουν. Όταν φτάσει λοιπόν ο Μάιος, Ιούνιος που αρχίσουν οι πληρωμές, εκεί θα καταλάβουμε το πόσο δύσκολο είναι αυτή η κατάσταση. Πόσο δύσκολη είναι αυτή η κατάσταση. Μάλιστα. Κύριε Μπαστίνη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ ακόμα μια φορά που μας δίνετε το λόγο για να πούμε τα προβλήματά μας. Και θα επανέλθουμε. Θα επανέλθουμε, γιατί ο κλάδος της εστίασης βρίσκεται όχι υποκατάρρευση πλέον, έχει καταρρεύσει, η δική μου γνώμη είναι, και χρειάζεται τώρα έμπρακτη στήριξη από τους τοπικούς άρχοντες, πολύ περισσότερο από την υπόλοιπη χώρα, γιατί εμείς είπαμε έχουμε περισσότερο καιρό lockdown, πολύ πιο σκληρό lockdown από τους άλλους, και φυσικά οι επιχειρήσεις έχουν τσακιστεί στο έπακρο. Ναι, όπως είπα και πιο πάνω, ότι έχουμε κλείσει από τις 16 Οκτωβρίου καμία βοήθεια. Ούτε μία βοήθεια. Είμαι το καταστάσιο. Δηλαδή, μόνοι μας παλεύουμε να ζήσουμε. Μόνοι μας. Και καλά κάνετε και το διευκρινίζετε. Καλά κάνετε και το διευκρινίζετε, γιατί έξω κυκλοφορούν φήμες ότι παίρνετε λεφτά. Ότι έχετε στήριξη από την πολιτεία. Ενώ δεν είναι αλήθεια. Δεν πήραμε τίποτα. Υπάρχουν συνάδελφοι που δεν πήραν και την 4 επιστρέψη καταβολή. Υπάρχουν συνάδελφοι που δεν πήραν καν την 4. Ούτε το δάνειο δεν πήραν σε επιστρέψη νούμερο 4. Καταλάβατε. Αυτοί είναι 3-4-5 μήνες τώρα χωρίς εισόδημα. Χωρίς εισόδημα. Οι οικογένειές τους δεν έχουν χρήματα. Να ταΐσουν τα παιδιά τους, την οικογένειά τους. Μάλιστα. Και είναι όλα υπευθύνη της κρατικής μηχανής που επέβαλε το κλείσιμο. Για να λέμε τις αλήθειες. Εύκολο, όπως είπα και πιο πάνω, το εύκολο να κλείνουμε. Το ίδιο εύκολο όμως πρέπει να δίνουμε και πώς θα μπορέσουμε να στηρίξουμε τους ανθρώπους που μπορούμε να κλείσουμε τις επιχειρήσεις τους. Και είπαμε πάνω απ' όλα υγεία, και εμείς πάντα ήμασταν με αυτά που έλεγαν οι λοιμοξιολόγοι και πάντα λέγαμε κλείσιμο. Κλείσιμο μαζί σας. Άνοιγμα. Όπως είπαμε και βάλαμε, εντάξει. Mm-hmm. Να είστε καλά, κύριε Μπαστίνη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή χρονιά και πάλι να έχουμε.